συνδεθεί τεράστια τεχνολογική πρόοδος και εξαιρετική οικολογική καταστροφή. Στην Ελλάδα η διαφθορά των πολιτικών δεν έχει αφήσει περιθώρια ανάπτυξης της χώρας και η πολιτική είναι πλέον κόκκινο πανί για τους πολίτες. Το 2049 η κυβέρνηση δημιουργεί ένα σώμα προστασίας πολιτικών γνωστό και ως το Σώμα. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια το Σώμα γέννησε τον ήρωά του, τον Λευτέρη, γνωστό και ως 73, αφού έχει το ιδανικό IQ που απαιτείται. Χάν, τι κάνεις? Λυπάμαι, Κατσαβίδα, αλλά σε αυτόν τον τόπο πρέπει να ξέρεις πότε να αλλάζεις σημαίες. Από σήμερα είμαι με τους νικητές. Όσο για εσάς, είσαστε ήδη νεκροί. Φίλοι Κολοβό. Στην επιθεώρηση στην Ελλάδα του τότε. Πέθανε στο μεγάλο πόλεμο. Έτσι η κυβέρνηση αποφάσισε να τους κλωνοποιήσει για να αναβιώσει την τηλεόραση του τότε. Δεν τα κατάφερε όμως. Βλέπεις, οι τηλεθεατές δεν τα τρώνε πια αυτά. Έτσι αυτοί έμειναν άνεργοι και αποφάσισαν να γίνουν επαγγελματίες δολοφόνοι. Έργο τέχνης IQ 73 και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε ορισμένους από τους συντελεστές του σίριαλ, του πρώτου ελληνικού σίριαλ στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσω από δεξιά μου, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μαζί μας και ο Χάρης Αδαμόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Η γυναίκα της παρέας, η Έλενα Πολιτοπούλου και ο Θεοφάνης Γιαννούκας. Ή αλλιώς ο IQ 74. Ένα παραπάνω από τον IQ 73. Ναι. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα εδώ. Και αυτό το λέω γιατί κάθισα και παρακολούθησα. Έχω παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την φοβερή εξέλιξη. Αλλά θα τα πούμε αυτά πιο μετά. Ξεκινώντας, να ρωτήσουμε τη γυναίκα της παρέας πώς μαζευτήκατε, πώς γίνατε μια παρέα. Και είπατε ότι εμείς θα κάνουμε μια σειρά την οποία θα την ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Τα παιδιά γνωρίζονταν πολύ πριν μπω εγώ στην ομάδα τους. Έχουν ασχοληθεί με το βίντεο για αρκετά χρόνια πριν τους γνωρίσω εγώ. Εγώ προσωπικά μπήκα στην ομάδα αυτή περίπου στα μισά των επεισοδίων, δηλαδή γύρω στο έκτο επεισόδιο. Μια ομάδα που σε αγκάλιασε, έτσι, Φάνη. Ναι, όλα τα μέλη, όλο το cast. Όλο το cast. Γιατί είναι και μεγάλο. Ναι, εντάξει, είναι σχετικά μεγάλο το cast. Ποια ήταν η ιδέα του να γυρίσετε ένα σίριαλ το οποίο θα παίζει αποκλειστικά στο διαδίκτυο? Πιο πολύ προέκυψε από ανάγκη, πιστεύω εγώ, γιατί είχαμε ήδη δει ότι γινόταν από κάποιους ξένους. Οπότε λέμε γιατί να το κάνουμε και εμείς. Στο μεταξύ δεν είχαμε και τα μέσα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε κάπου αλλού και αποφασίσαμε τελικά να το ανεβάζουμε στο YouTube. Ο Δημήτρης μπορεί να μας βοηθήσει, νομίζω, ο οποίος έχει και γνώσεις του μοντάζ και γνώσεις έτσι περισσότερο τεχνικές. Πόσο εύκολο ήταν, Δημήτρη, τη στιγμή που ξεκινήσατε, που σου είπαν εσένα ότι θα κάνουμε ένα σίριαλ, θα κάνουμε μια σειρά, πρόκειται για τόσα επεισόδια κλπ.
Πόσο εύκολο, εσύ που ξέρεις όλη την τεχνογνωσία. Πώς το βρήκες? Δεν τα ξέραμε από την αρχή όλα βασικά. Ούτε είχαμε πάρει απόφαση να είναι 15 επεισόδια τώρα που έφτασε να είναι. Είχαμε πει θα κάνουμε 2-3, να τα ανεβάσουμε στο YouTube έτσι για πλάκα. Και στην πορεία αυτό έτσι γιγαντώθηκε, ας πούμε. Πώς γιγαντώθηκε, τι βλέπατε? Τι βλέπατε, τα σχόλια, τα χτυπήματα στο YouTube, τα άτομα που βλέπανε τη σειρά? Ναι, βασικά γιγαντώθηκε από μόνο. Δηλαδή ανοίξαν οι χαρακτήρες. Πέσανε κάποια άλλα μέσα, κάποια ταξίδια, ας πούμε, που λέγαμε να τα εντάξουμε στο IQ. Και ήταν εύκολο τεχνικά να γίνει όλο αυτό? Ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί τα μέσα ήταν λεϊνά πραγματικά, δηλαδή μια χάντικα ήταν όλο το σκηνικό. Και το μοντάζ είναι υπολογιστή στο σπίτι. Υπολογιστή στο σπίτι, έτσι. Πολύ προσωπική δουλειά, πολύ προσωπικό σου δουλειά χρόνος. Και όλοι μαζί. Δημοκρατικά στο μοντάζ. Mm-hmm. Ένα πλάνο. Χάρη, εσύ τι ακριβώς κάνεις μέσα στη σειρά? Εντάξει, στα πλαίσια κινητήρα της ομάδας και όχι μόνο στα πλαίσια της σειράς, κάθε τρόπο έχω το τεχνικό μέρος και βέβαια πήρα μέρος και να φτιάξω κάποια από τα οπτικά εφέ. Γιατί κάποια άλλα έγιναν από τον ίδιο τον Στέφανο. Βλέπουμε κάποια οπτικά εφέ, εννοείς αυτά, έτσι, τους πυροβολισμούς και όλα αυτά. Ναι, οι φλόγες, ας πούμε, πήγε στα όπλα, διάφορες πυνθήρες, ναι, γίνανε όλα σε ένα composite εργαλείο. Μοιάζει λίγο με βιντεοπαιχνίδι, ορισμένες σκηνές μάχης. Έχετε πάρει έτσι, ορισμένα πράγματα από βιντεοπαιχνίδια για να μπορέσετε να τα εντάξετε μέσα? Βασικά παίζουμε βιντεοπαιχνίδια, ούτως ή άλλως. Και ναι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό εμπνευστήκαμε από το πώς είναι αυτά τα παιχνίδια και πώς μπορούμε να δώσουμε καλύτερο αυτό το feeling μέσα στο δικό μας το ταινιάκι. Τα όπλα που τα βρήκατε? Από το χασάπι. Από ποιο παιχνιδοπωλείο τα πήρα? Από τη Λαϊκή. Είναι η παραγωγή όλου του σύριαλ, να ρωτήσω τον Φάνη. Η παραγωγή είναι ακριβή, δηλαδή χρειάζεται να πληρώσετε και λεφτά από την τσέπη σας? Εντάξει, κάποια χρήματα πληρώσαμε για τα όπλα, παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες έτσι, ψευτοπερούκες, τέτοια πράγματα. Αλλά όλο μαζί δεν κόστησε πάρα πολύ, δηλαδή γύρω στα 500 με 600 ευρώ κόστησε. Όλα τα επεισόδια? Ναι, όλα. Τα σχόλια που διαβάζεις, Έλενα, στο YouTube, γιατί δεν μπορεί, τότε διαβάζω εγώ, δεν μπορεί να τα διαβάσεις εσύ. Πώς σου φαίνονται? Είναι ενθαρρυντικό να έχει απήχηση στον κόσμο όλο αυτό που κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους μας κυρίως είναι να περνάμε καλά μέσα από αυτό. Δηλαδή, πιστεύω αυτό μας έμεινε, ότι διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Και ακόμα και τα αρνητικά σχόλια που έχουμε δεχτεί μέσω YouTube κατά καιρούς, τα πήραμε με χιούμορ, πιστεύω, και ακόμα και αυτά ήταν διασκεδαστικά, γιατί και η κακή κριτική μπορεί να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την καλή. Μιλάμε φυσικά για περισσότερα από 1.000 χτυπήματα, 1.200, 1.300. Το πρώτο επεισόδιο είχε 3.500 περίπου χτυπήματα στο YouTube. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο στο YouTube, μπορούμε να τα δούμε και από άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν ξέρω, συμβαίνει αυτό? Μέσω links, μάλιστα. Στο YouTube πάντα. Στο YouTube είναι ανεβασμένα. Είναι ανεβασμένο. Στο σερβέρ του YouTube, τέλος πάντων. Μέσω links και σε άλλα sites. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία σκηνή, κάτι πολύ οικείο σε πολλούς από εμάς, είναι το κρασάκι του Τσού. Τα παιδιά από το κρασάκι του Τσού, λοιπόν, συνέβαλαν και αυτά στη σειρά και θα δούμε τώρα την ιστορική μάχη αυτή.